Άστρα 92.8. Η Τεύθυνο ραδιόφωνο με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Οδεύουμε προς το τέλος του Μάρτη, στη ουσία μία μέρα πριν από το τέλος. Λοιπόν, διάφορα θέματα έχει η επικαιρότητα, να τα δούμε ένα-ένα. Ακούγαμε όλο το Σαββατοκύριακο δηλώσεις που έχουν να κάνουν με το Κυπριακό, με το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να λέει ότι θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες, αν και εφόσον βεβαίως επαναρχίσουν. Σίγουρα μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα. Να σας πληροφορήσουμε επίσης ότι φαίνεται ότι ο κύριος Άιντα ετοιμάζει τις βαλίτσες του. Πριν να έρθει στην Κύπρο, φαίνεται να προγραμματίζει ταξίδι σε Αθήνα και Άγκυρα. Όπως γράφουν σήμερα κάποιες εφημερίδες, στόχος είναι ο διεθνής οργανισμός να δημιουργήσει κλίμα και να εξασφαλίσει στήριξη εν ώψη της επανέναρξης των συνομιλιών. Λοιπόν, επειδή σε όλες τις αναφορές που κάνουμε για την επανέναρξη των συνομιλιών είναι το θέμα των εκλογών στα κατεχόμενα και θα αρχίσουμε να συζητάμε, έτσι να βλέπουμε λίγο πιο ζεστά αυτό το θέμα. Είμαστε λίγο πριν τις εκλογές, 19 του Απρίλη έχουμε τις εκλογές στα κατεχόμενα και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Να καλημερίσουμε τον τουρκολόγο, τον κύριο Νίκο Μούδουρο. Καλή σας μέρα, κύριε Μούδουρο, και καλή εβδομάδα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον καθηγητή, τον κύριο Νιαζίκη Ζήλιουρεκ. Λοιπόν, έτσι για να φρεσκάρουμε, παρόλο που οι ακροατές μας ακούνε για τις εκλογές βέβαια στα κατεχόμενα, απλώς για όσους τυχόν έχουν έτσι λίγο ξεχάσει, να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη, ποιοι είναι οι υποψήφοι, κύριε Μούδουρε, σε αυτή την εκλογική μάχη. Αρχήν οι τέσσερις κυρίες υποψηφιότητες, έτσι όπως έχουν ανακηρυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται να είναι ο νυν Τουρκοκύπριος Γερίσον Τερβίσερογλου, ο οποίος διεκδικεί τη θέση του, η κυρία Σιμπέλ Σιμπέρ, η οποία είναι υποψήφια κομματική του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κομμάτος, είναι επιλογή του κυβερνώντος κόμματος, ας το πούμε έτσι, ο Μουσταφά Κιντζή, ο οποίος είναι υποψήφιος μιας ευρύτερης ομάδας αριστερών οργανώσεων και κεντροαριστερών. Και από την άλλη έχουμε το τέταρτο κύριο όνομα της κούρσας, που είναι ο Κουτρέτος Ζερσάη, επίσης ανεξάρτητος. Συνοδεύονται από ακόμα τρεις υποψηφιότητες, οι οποίες πολύ λίγα έχουν να προσφέρουν στην όλη διαδικασία της προεκλογικής. Οι τέσσερις κυρίες υποψηφιότητες που θα καθορίζουν τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτές. Μάλιστα. Και είπαμε 19 του Απρίλη, έτσι είναι ο πρώτος γύρος. Ωραία, ναι. Είμαστε λίγο πριν την εκλογική αυτή μάχη. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί τώρα στα κατεχόμενα? Κοιτάξτε, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τίποτα από παγκές εκλογικές αναμετρήσεις της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αυτή τη φορά νομίζω ότι ένα από τα κυρίαρχα σημεία, ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του κλίματος και της εποχής είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί Τουρκοκύπροι δεν ενδιαφέρονται ή δεν ενδιαφέρονται όπως παλιά. Εκφράζουν περισσότερο μια απογοήτευση και μια διαμαρτυρία ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική ζωή στα κατεχόμενα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε όσες έρευνες γνώμης είδαν το φως της δημοσιότητας, έχουμε έναν ποσοστό περίπου 20% αναποφάσιστη. Άρα νομίζω ότι το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στο επίκεντρο πλέον αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι Τουρκοκύπροι φαίνεται να συμπεριφέρονται εκλογικά, είναι βεβαίως οι σχέσεις τους με την Τουρκία, δηλαδή η διεκδίκηση της επαναδιαπραγμάτευσης αυτής της σχέσης, έτσι όπως εκφράζεται από
πολύ πλατιά στρώματα της τουρκοκυπριακής κοινότητας και φαίνεται ότι θα είναι επίσης ένας από τους κύριους παράγοντες της ψήφου. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Ζήκη Χεζιλιούρεκ, τον καθηγητή. Καλή σας ημέρα, κύριε Χεζιλιούρεκ. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ρώτησα και τον κύριο Μούδουρο έτσι για το κλίμα. Είπε ότι είναι διαφοροποιημένα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση? Ναι, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Ναι. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα εκλογικής διεκδίκησης, όντως. Είναι κάπως... Εσείς πού το αποδίδετε αυτό, κύριε καθηγήτα? Απλώς και μόνο στην απογοήτευση είναι και κάτι άλλο? Θεωρούν, ας πούμε, ότι στο τέλος της ημέρας δεν είναι και αυτοί που αποφασίζουν? Ναι, ναι, ακριβώς αυτό το τελευταίο που θα λέγατε. Δηλαδή έχει λίγο καιρό ότι η κοινότητα είναι απελπισμένη και ανεξάρτητα να αποφασίζει και όχι, δεν πιστεύω ότι αλλάζουν τα πράγματα αυτό. Δηλαδή όλα αλλάζουν γύρω της κοινότητας, χωρίς όμως τη συμμετοχή της κοινότητας. Κάπως νιώθουν ότι δεν θα αλλάξουν, δεν θα επηρεάσουν την πορεία των πραγμάτων. Και αυτό κάποτε κατάπτωτο οδηγάει σε μια στάση έτσι λίγο μακριά από την πολιτική. Όμως το τελευταίο που έλεγε ο Νίκος Μούντουρος ήταν πολύ σημαντικό, νομίζω, ότι σε αυτές τις εκλογές βλέπουμε ότι και δεξιά και αριστερά, ακόμα και δεξιά θα έλεγα εγώ, δηλαδή τονίζουν την αναγκαιότητα αναρρύθμιση και αναθεώρηση της σχέσης της κοινότητας με την Τουρκία. Και αυτό έχει κάποια σημασία. Δείχνει κιόλας πού πάει η κοινότητα, έτσι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η επιρροή της Τουρκίας και αυτό όχι άμεσα με εντολές και τα λοιπά, όμως ως κοινωνικές διαδικασίες. Mm-hmm. Δηλαδή παρουσίαση της Τουρκίας ως κεφάλαιο, ως πληθυσμό και τα λοιπά. Και κάθε Τουρκοκύπριος, ανεξάρτητα αν είναι δεξιός ή αριστερός, έχει ένα κοινό προβληματισμό σχεδόν, θα έλεγα. Γι' αυτό συναντάμε και ανάμεσα σε δεξιά, ας πούμε, τις φωνές ότι θέλουν να είναι σεβαστοί από την Τουρκία. Υπάρχει ένα θέμα αξιοπρέπειας. Έτσι, αυτό έχει γίνει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Και τώρα, βεβαίως, αυτή η στάση εκφράζεται παραπάνω ως ψήφο προς τον κύριο Ακρίντζη. Και βεβαίως, εδώ το θέμα δεν είναι μόνο πώς ρυθμίζουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία, όμως θέλουμε και την επίλυση του Κυπριακού. Μπαίνει η έννοια της Κύπρου ως πατρίδα, μπαίνει η έννοια του Κύπρου κεντρισμού ως ταυτότητα. Άρα όλοι αυτοί που ψηφίζουν ακριβώς έχουν αυτή την τάση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και αυτοί που ψηφίζουν Σιμπέρ, και αυτοί βεβαίως είναι ανοιχτοί στην ομοσπονδιακή λύση. Άρα ουσιαστικά δύο από τους τέσσερις εκπροσωπούν τη λύση και προοπτική της Ομοσπονδιακής Κύπρου. Έτσι, κύριος Ακρίντζη και κυρία Σιμπέρ. Και μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο πάνε καλά. Δηλαδή, ένας από τους δύο θα μείνει στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι. Είναι σίγουρο σχεδόν ότι ο Τέρμις Ερόδου θα είναι στο πρώτο γύρο. Και το ερώτημα τώρα είναι ποιος από τους δύο θα περάσει στο δεύτερο γύρο που έρχονται από το κέντρο αριστερά ή αριστερό χώρο. Κύριε Μούδωρο, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Ακρίντζη? Με συγχωρείτε, ο κύριος Νιαζή, ναι. Όχι τίποτε. Βεβαίως είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένη έτσι, ναι, η το εικόνα, Κυπριακό απλά... έπαιξε σε αυτή την προεκλογική περίοδο τώρα στα κατεχόμενα. Το Κυπριακό ως ζήτημα μόνο διαπραγμάτευσης ή ένα ζήτημα το οποίο θα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το επόμενο χρονικό διάστημα δεν είχε τη θέση που είχε ως το κορυφαίο ζήτημα της αντιπαράθεσης. Όμως το Κυπριακό είναι πάντα ζήτημα αντιπαράθεσης μέσα από πάρα πολλές πτυχές για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει την πτυχή του Κυπριακού ακριβώς έτσι όπως το έχει υπογραμμίσει και προηγουμένως ο κ. Κουζίλιουρεκ σε σχέση με τις διεκδικήσεις των Τουρκοκυπρίων για την σχέση που θα έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα με την Τουρκία. Γι' αυτό το ζήτημα είναι ένας βασικός πυρήνας του ίδιου του Κυπριακού προβλήματος. Από την άλλη, βλέπουμε ότι το ίδιο το καθεστώς έτσι όπως λειτουργεί στη Βόρεια Κύπρο, οι πολιτικές δομές, οι οικονομικές δομές πεθαίνουν και αφήνουν τη θέση τους σε κάτι το οποίο θα είναι προφανώς νέο, αλλά το οποίο εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να διακρίνουμε τόσο πολύ καθαρά. Άρα και αυτό το ζήτημα ουσιαστικά είναι ζήτημα του Κυπριακού, διότι το οτιδήποτε συμβαίνει κοινωνικά ή θεσμικά ανάμεσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα θα είναι ζήτημα το οποίο μπαίνει στην τελική λύση ή μη λύση
του ίδιου του Κυπριακού προβλήματος. Το δύσκολο σημείο που εντοπίζω εγώ σε ό,τι αφορά στην ίδια την προεκλογική εκστρατεία είναι το εξής, ο λίγο τραγελαφικό σκηνικό, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, της μεγάλης στασιμότητας που επικρατεί, ο κύριος Ερόγλου εμφανίστηκε ως ο υπέρμαχος της διατήρησης της διαδικασίας των συνομιλίων. Αυτό περιπλέκει λίγο τα πράγματα. Κύριε Χιζήλιου, θέλετε εσείς να σχολιάσετε κάτι σε αυτό που λέει ο κύριος Μουδούρος? Ναι, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Ερόγλου ωφελήθηκε από την διαδικασία μη συζήτησης του Κυπριακού, το γεγονός ότι σταμάτησαν οι συνομιλίες. Τώρα που ξεκινούν οι συνομιλίες ξανά, ίσως να ενδυναμώσει και λίγο την αντιπολίτευση ή τουλάχιστον αυτούς τους δύο ανθρώπους που μπαίνουν στο μάχη. Βέβαια, αν θα ξεκινήσουν, θα είναι μετά τις εκλογές, αλλά φαντάζομαι είναι ένα χαρτί αυτό για τον κύριο Ερόγλου. Είναι ένα χαρτί, όπως δηλώθηκε ότι είναι σίγουρα θα ξεκινήσουν, είναι κάτι βεβαίως που θα μετρήσει. Αυτό που τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η στάση της Τουρκίας σε αυτές τις... Ναι, θα σας ρωτούσα τώρα, η Τουρκία η ίδια, τι στάση τήρει? Η Τουρκία δεν φαίνεται ότι δεν ασχολείται καθόλου με τις εκλογές, τουλάχιστον ανοιχτά και άμεσα. Δεν έχουμε δει παρουσία της Τουρκίας ή όπως πριν να υποδείξει κάποιον υποψήφιο. Δεν ευνοεί, ας πούμε, τον κύριο Ερόγλου? Εγώ νομίζω όχι. Δεν ξέρω τι θα πει ο Νίκος. Νομίζω όχι. Με άλλον ευρωεί κάποιους άλλους, όμως αυτό που μπορούμε να έχει σημασία. Δεν υπάρχει Τουρκία σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή σχεδόν είναι αδιάφορη. Αυτό μπορούμε να πούμε. Αυτό, και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δείχνει κάτι τέλος πάντων. Πώς το ερμηνεύετε αυτό, αν λάβουμε υπόψη και αυτά που είπατε στην αρχή, με το τι σκέφτεται ο κόσμος, ίσως και η ίδια η Τουρκία θεωρεί ότι όποιος και να εκλεγεί έτσι κι αλλιώς, η ίδια θα κρατά τα σχοινιά. Οπότε ίσως δεν την ενδιαφέρει το πρόσωπο, ας πούμε. Είναι περίπλοκο. Νομίζω είναι και το γεγονός ότι νιώθει ότι κάποια κοινότητα έχει έντονα συναισθήματα απέναντι της Τουρκίας. Λόγω αυτής της επικυριαρχίας και αντίδρασης. Και νομίζω αν έδειχνε κάποιον ή υπόδειχνε κάποιον, σίγουρα θα άχανε. Καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς το ρεύμα στην κοινωνία είναι προς άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό κρατάει και μια. Βεβαίως και δεν είναι τόσο ουσιαστικό. Δεν νομίζω όμως ότι για την Τουρκία, όπως και για όλους εμάς, είναι το ίδιο πράγμα αν διαπραγματεύεται το Κυπριακό ο κύριος Ερόγλου, ο κύριος Ακρίντζε. Δεν μπορούμε να πούμε καθόλου ότι δεν είναι διαφορετικά πράγματα αυτά και δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε όποιος και να βγει το ίδιο είναι. Γιατί αυτό είναι δόγμα που δεν βοηθάει καθόλου, ούτε εκφράζει τη σωστή εικόνα των πραγμάτων. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ. Μοιάζει να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Μούδουρε, θέλετε να κάνετε και εσείς ένα τελικό σχόλιο σε σχέση με την στάση που τηρεί η Τουρκία? Νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι αν η Τουρκία, αν η Άγκυρα με τον τρόπο που πολιτεύεται σήμερα εξεφράζεται για μία ακόμη φορά την ανοιχτή της προτιμήσεις σε κάποιον υποψήφιο, όπως για παράδειγμα η κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έπραξε πολλές φορές το πρόσφατο παρελθόν, το αποτέλεσμα θα ήταν εντελώς το αντίθετο, γιατί υπάρχει μία σαφέστατη ορίμανση της αντιπαράθεσης μεταξύ αυτής της συγκεκριμένης Άγκυρας, δηλαδή αυτής της συγκεκριμένης τουρκικής κυβέρνησης, με την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινωνία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, σίγουρα μιλούμε για έναν εκλογικό αγώνα των δύο γύρων, από τους οποίους φαίνεται ότι ο Ερόγλου περνά πιο εύκολα από όλους στο δεύτερο γύρο, και από εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ του. Το δύο υποψηφίων της κέντρου αριστεράς. Του κύριου Ακιντζή και της... Και της κυρίας Σίπερ. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Μούδουρο, μέχρι και τις εκλογές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια καλημέρα. Σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Αντρέα Αγγελίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Αγγελίδη. Ξεκίνησε η μέρα με μια ληστεία πριν από λίγο. Έχουμε μια υπόθεση ληστείας και από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε πάρει και τις μαρτυρίες, φαίνεται ότι γύρω στις 3 τα ξημερώματα, πρόσωπο το οποίο είχε καλυμμένο το κεφάλι του με κουκούλα, ήρθε συγκεκριμένο ταχυφαγείο στη Λέμεσο. Φαίνεται ότι έριξε έναν πυροβολισμό προφανώς για εκφοβισμό, απέσπασε χρηματικό ποσό από το σημείο καταμέτρησης χρημάτων του καταστήματος και αφού πήρε τα λεφτά, εισήλθε σε αυτοκίνητο που τον ανέμενε έξω από το υποστατικό που επέβαινε δεύτερον πρόσωπο και τράπηκα σε φυγή. Έχει ήδη αποκλειστεί η σκηνή. Γίνονται εξετάσεις από πλευράς της αστυνομίας στη Λέμεσο, ώστε να εντοπιστούν τα πρόσωπα και εξοδηγούνται κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τόσο το πρώτο πρόσωπο όσο και το δεύτερο. Και
και εκείνο το οποίο θα πρέπει πέραν της διερεύνησης, θα δούμε κατά πόσον είχαν τηρηθεί τα μέτρα προστασίας πρόληψης που είχαμε δηλώσει και είχαμε πει αρκετές φορές, έτσι ώστε να υπάρχουν, γιατί αυτή τη στιγμή θα εννοείται εξετάσουμε. Από την ίδια την επιχείρηση ανέλαβε αυτά τα μέτρα ή όχι? Ναι, ναι, ήταν στο σημείο καταγραφής, τα λεφτά βρίσκονται στο σημείο καταμέτρησης. Ήταν, για παράδειγμα, ήταν ανοιχτό το χρηματοδοτικό. Είναι κάτι το οποίο φυσικά, το οποίο θα δούμε, πέραν του γεγονότος ότι η πρώτη βέβαια για μας φυσικά σε αυτόν το στάδιο είναι να εντοπιστούν τα πρόσωπα αυτά, έχοντας υπόψη την ενέργεια που έχει γίνει, και αναμένεται να μας δώσει και σίγουρα το ύψος του χρηματικού ποσού το οποίο έχει, έχει κλαμπεί, και προχωρούμε. Ωραία, λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει λόγος για άλλη ερώτηση. Δεν θα κάνουμε τώρα ανακρίση από αέρος. Ένοπλη ληστεία. Είναι ήδη η αστυνομία για να βρει τους δράστες ή τον δράστη. Με την υπόθεση της κυρίας Χαραλαμπίδου, τι γίνεται? Με την υπόθεση της κυρίας Χαραλαμπίδου, εκείνο το οποίο είχαμε επιβεβαιώσει και το οποίο μπορώ να αναφέρω ξανά, είναι ότι επιβεβαιώνεται η καταγγελία. Έχουν γίνει καταγγελίες σε εμάς από την ίδια όσον αφορά τα απειλητικά τηλεφωνήματα που έχει δεχθεί, και βεβαίως με βάση τις καταγγελίες διερευνούμε, έτσι ώστε να εξακριβώσουμε, να δούμε ποια πρόσωπα ενέχονται, και γενικότερα γίνονται ανακρίσεις όσον αφορά το θέμα αυτό με τις καταγγελίες. Ήδη κάλεσατε δηλαδή κάποιους για ανάκριση? Ακριβώς αυτόν δεν το έχω υπόψη μου. Εκείνον το οποίο γνωρίζω ότι άρχισαν εξετάσεις από πλευράς του ΤΑΕ Λευκωσίας μετά τις καταγγελίες, και σίγουρα γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες έτσι ώστε να δούμε πού θα καταλήξουμε με βάση τις καταγγελίες και το εντοπισμό σίγουρα των προσώπων. Αντιλαμβάνομαι, παρέχεται κάποια προστασία στην βουλευτή? Να σας πω, όσον αφορά τα μέτρα, επειδή είναι και μέτρα, είναι καλύτερα να μην αναφέρονται. Εκείνον το οποίο μπορώ να πω είναι ότι από πλευρά τη δική μα γίνονται όλες οι ενέργειες μετά τις καταγγελίες για την διερεύνηση, και υπάρχει και από πλευρά τη δική μα μια καλή συνεργασία και επικοινωνία με την ίδια, με βάση αυτά τα οποία μα έχουν αναφερθεί. Ωραία. Να πάμε στο μέγα θέμα των ναρκωτικών εδώ. Τι, ναι, να περιμένουμε σήμερα, κάποια εξέλιξη? Εκείνον το οποίο, όπως γνωρίζετε, τελούν υποκράτηση τόσο για την πρώτη πόση και τη δεύτερη κάποια πρόσωπα. Μετά τα διαγράμματα προσωποκράτησης που έχουν εκδοθεί, προχωρούν οι εξετάσεις. Τώρα, μέχρι τη στιγμή, κάτι ανακοινώσιμο σίγουρα δεν υπάρχει. Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να πω, έχοντας υπόψη τη σοβαρότητα των υποθέσεων και ιδιαίτερα και της πρώτης, προχωρούν οι ανακριτές όσον αφορά τις έρευνες που γίνονται, τις ανακρίσεις για εντοπισμό και άλλων μαρτυριών για την πλήρη διαλεύκαση αυτών των υποθέσεων, που είναι αρκετά σοβαρές. Και μαθαίνουμε επίσης κάτι άλλο, κύριε Αγγελίδη, ότι έχετε εξαρθρώσει ένα κύκλωμα που εκμεταλλευόταν Ινδούς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι μια υπόθεση η οποία ήταν υπό διερεύνηση εδώ και καιρό. Από τις αρχές Μαρτίου τελούσαν υποκράτηση κάποιων πρόσωπων, για το οποίο είχε αναποδειχθεί χθες, εν ώψη του ότι δεν υπήρχε άλλα στοιχεία να ζητηθεί η περαιτέρω κράτηση του. Απλά να αναφέρω ότι όντως είναι εξάρθρωση μια ομάδα ενός κυκλώματος που αφορά καθαρά εμπορία προσώπων. Η υπόθεση άρχισε και διερευνήθηκε με πολύ προσοχή από το ΤΑΕ Λευκωσίας και στη συνέχεια σε συνεργασία με το Γραφείο Εμπορίας Προσώπων. Και ο τρόπος δράσης, γενικότερα αναφέρω, είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν πρόσωπα, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις ηλικιωμένα πρόσωπα, ότι ήθελαν τις υπηρεσίες, για παράδειγμα, οικιακό βοηθό, χωρίς την ουσία τα πρόσωπα αυτά να γνωρίζουν οτιδήποτε, δεν είχα γνώση δηλαδή. Με αποτέλεσμα, στα πλαίσια διερεύνησης, να έχουμε ένα αριθμό προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως θύματα, γιατί ήρθαν κάποια πρόσωπα από το εξωτερικό και τελικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα και καταλήξαν και κάποιοι να διαμένουν στην Κύπρο παράνομα. Δηλαδή, κάποια πρόσωπα είναι ως θύματα, έχουν αναγνωριστεί ως θύματα. Και βεβαίως η εμπλοκή προσώπων λόγω της φύσης των αδικημάτων. Υπάρχουν πέραν των 10 προσώπων που έχουν ανακριθεί, και φυσικά αυτοί που θα βρίσκονται κατηγορούμενοι στο δικαστήριο, να πρόκειται μετά που θα ζητηθεί η μαρτυρία με την νομική υπηρεσία, αλλά ήταν μια υπόθεση η οποία ήταν αρκετά σοβαρή, με αρκετά θέματα. Πολύπλοκη, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πηγαίνουμε πάλι, βλέπουμε στην ουσία είναι εμπορία προσώπων. Δηλαδή, για αυτούς τους ανθρώπους τους έλεγαν ελάτε εδώ για να δουλέψετε, ας πούμε, οικιακή βοηθή, αλλά στην ουσία τους έπαιρναν κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Και εκείνο το οποίο έχει καταγραφεί είναι ότι σίγουρα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τεκμηρίων, έγγραφα τα οποία έχουν παραλυφθεί, υπηρεσίες που ίσως εξεγελάστηκαν, πρόσωπα τα οποία εξεγελάστηκαν, τι έγγραφα είχαν υπογραφεί.
για παράδειγμα, κάποια συμβόλαια, όλα αυτά υπάρχουν στο φάκελο. Είναι ογκολέσταδος ο φάκελος. Και φαντάζομαι τους βρήκατε ήδη και σε κάποιες, δεν ξέρω, επιχειρήσεις ή κάπου αλλού, άρα μπορεί να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Έχουν γίνει αρκετές ενέργειες, έχουν κληθεί ένα μεγάλο αριθμό προσώπων που έχουν δώσει κατάθεσεις, είτε ως μάρτυρες αλλά και ως πρόσωπα που πιθανόν να ενέχονται. Εκείνο το οποίο θα εξακριβωθεί είναι ότι πρόσωπα τα οποία είχαν ενεργήσει και υπήρχε, για παράδειγμα, η προθέση δόλου, αντιλαμβάνεστε, έχουν ευθύνη. Αν κάποιοι ξεγελάστηκαν γιατί τους είχαν πείσει για κάποιο λόγο και ήταν καλή την πίστη, είναι διαφορετικό. Όμως είναι μια υπόθεση η οποία άρχισε εδώ και καιρό και είναι προς το τέλος, δηλαδή προχωράει στην ολοκλήρωση, έτσι ώστε να δούμε τελικά ποια πρόσωπα θα οδηγηθούν στο δικαστήριο, αφού συζητηθεί και γίνουν εισηγήσεις από εμάς για την μαρτυρία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Σταύρο Βαγόρα από μέρους του ΑΚΕΛ, είναι αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Περιμένουμε και τον κύριο Μαυρίδη του ΔΣΥ. Καλημέρα, κύριε Βαγόρου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή μέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ενεργεία, αλλά τώρα και αυτό τελευταίο, τώρα που μιλήσαμε με τον κύριο Αγγελίδη, θεωρώ πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι κρίμα, δεν ξέρω, μόνο λύπη μπορεί να προκαλεί. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στις μέρες μας που εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο άλλους ανθρώπους. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, κύριε Βαγόρου. Δυστυχώς δεν ζούμε σε κοινωνία Αγίων και ιδιαίτερα στην Κύπρο, και η εκμετάλλευση ανθρώπων, είτε αυτή είναι εργασιακή εκμετάλλευση, είτε αν έχουν κόσμο σε εργασιακό μεσαίωνα, είτε είναι εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων, είτε είναι εμπορία και εκμετάλλευση σεξουαλική γυναικών, είναι φαινόμενα τα οποία δυστυχώς και στην κυπριακή κοινωνία τα ζούμε καθημερινά. Εξάλλου έχουμε και τώρα και στο παρελθόν ευθύως χώρα και καταγγελίες από το εξωτερικό. Έχουν σίγουρα βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμα πάρα πολλά, δυστυχώς. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει μέχρι τέλος αυτή η υπόθεση και αν εμπλέκονται ακόμη και επιχειρηματίες, αν τέλος πάντων και υπηρεσίες του κράτους, όλοι που ευθύνονται να πληρώσουν. Λοιπόν, πάμε στο θέμα, κύριε Βαγόρου, που θίξατε και χθες ως ΑΚΕΛ, ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες άνεργοι εν μέσω ανάκαμψης. Τι θέλετε δηλαδή να μας πείτε, αμφισβητείτε? Τα στοιχεία δείχνουν, ακόμη έχουμε και αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους. Εσείς αυτό γιατί δεν το βλέπετε? Κοιτάξτε, έχουμε αναβάθμιση από τη μια από τους διεθνείς οίκους. Έχουμε την ίδια στιγμή τα πολλά μπράβο ή τα μπράβο που παίρνει από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την Τρόικα η κυβέρνηση, γιατί ακολουθεί πιστά και τυφλά, θα έλεγα, το πρόγραμμά τους. Αλλά την ίδια στιγμή οι αριθμοί είναι αριθμοί, είναι στιγμή και είναι εκεί. Ο μέσος όρος της ανεργίας για το 2014 σε σύγκριση με το 2013 έχει ανέβει, και από το 15,9% έχουμε πάει στο 16,1%, από τις 69.000 στις 70.900 άτομα, που αυτό από μόνο του μας λέει πολλά, ότι δεν βρισκόμαστε στο μέσο της ανάκαμψης. Απλά ηρωνικά σχολίασα χτες και είπα, κατά τα άλλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ και πάρα πολύ καιρό μας λέει ότι βρισκόμαστε σε πορεία ανάκαμψης. Δεν υπάρχει ανάκαμψη, δεν υπάρχει καν πορεία προς την ανάκαμψη. Εκείνο που υπάρχει είναι ύφεση. Και η ύφεση για το 2014 τέλειωσε στο πλην 2,9%. Κατά συνέπεια, αν αυτή η κυβέρνηση δεν εγκαταλείψει την πολιτική της τυφλής προσήλωσης στις προσταγές της Τρόικας από τη μια, και δεν εγκαταλείψει την πολιτική της λιτότητας από την άλλη, και αν αυτή η κυβέρνηση δεν προχωρήσει προς την κατεύθυνση των δημόσιων από τη μια, αλλά και την εξάρτηση των ιδιωτικών από την άλλη, επενδύσεων στην οικονομία, αν δεν γίνουν δηλαδή, αν δεν υλοποιηθούν, αντί να κόβονται έργα ανάπτυξης, βλέπουμε χτες ο δρόμος Σαϊτά Τρόδους κόβεται, λέει, γιατί έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση. Όλοι οι δρόμοι ουσιαστικά τίποτε, ούτε έναν αναπτυξιακό έργο με βάση και των προϋπολογισμών του 2015 δεν έχουν αφήσει. Κατά συνέπεια, όταν κόβεις έργα, όταν δεν
δεν προγραμματίζεις νέα έργα, όταν ξεπουλάς ότι έχεις ως εθνικό πλούτο, ο οποίος, μιλώ για τους ημικρατικούς οργανισμούς, ήταν εκείνοι που αναλάμβαναν ένα μέρος αυτών των κρατικών επενδύσεων, ναι, με μαθηματική ακρίβεια θα έχεις ύφεση. Άρα μακριά ακόμα είναι για μας δυστυχώς η ανάπτυξη, και είναι μέσα από την ανάπτυξη που θα δημιουργηθούν σταδιακά θέσεις εργασίας. Ωραία, και βάλτε έτσι μια νοτιλία να βάλουμε στην κουβέντα. Δεν βλέπουμε ούτε ανάπτυξη ούτε θέσεις εργασίας. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Μάριο Μαυρίδη. Καλημέρα κύριε Μαυρίδη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μπορεί, λέει ο κύριος Σαββαγόρο, πρόεδρος, να μιλά για ανάκαμψη, αλλά δεν υπάρχει ανάκαμψη. Με ύφεση έκλεισε και το 2014 και αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Το σχόλιο σας, κύριε Μαυρίδη. Ανάκαμψη δεν σημαίνει ανάπτυξη. Ανάκαμψη σημαίνει ότι μειώνεται η ύφεση. Η οικονομία βρίσκεται ακόμα σε ύφεση και θα βρίσκεται σε ύφεση για δεν ξέρω πόσο ακόμα. Η ανεργία αυξάνεται και μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού τα βλέπει ο κύριος Σαββαγόρου τα θετικά τα οποία λέει ότι λέει η κυβέρνηση. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και παραμένει δύσκολη, και κατά τη δική μου άποψη δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πού είναι ο πάτος. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει πει συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω μάλιστα. Απλά πρέπει να μας πει και πού θα βρούμε τα χρήματα για να κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει ως πολιτεία. Τον καιρό που έπρεπε να είχαμε κάνει πράγματα, τον καιρό που έπρεπε να είχαμε φυλάξει χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα, τον καιρό της ανάπτυξης δηλαδή, που έπρεπε να φυλάμε λεφτά για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε περίοδο ύφεσης, δεν το κάναμε αυτό. Και αυτή τη στιγμή το κράτος είναι καταχρεωμένο και δεν μπορεί να βρει χρήματα για να μπορέσει να κάνει έργα ανάπτυξης. Συνεπώς, η ανάπτυξη θα προέλθει μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό ακριβώς αναμένουμε να γίνει. Ο ιδιωτικός τομέας δεν επενδύει σε περίοδους ύφεσης. Για να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να επενδύσει, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Σε περίοδους ύφεσης είναι το κράτος που επενδύει. Επενδύει σε υποδομές ή προσφέρει κίνητρα, αν είναι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει συγκεκριμένα αποτελέσματα, και γι' αυτό και εγώ δεν είμαι καθόλου. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον, αλλά δεν είμαι χαρούμενος για το ότι ανακάμψει η οικονομία, διότι ακόμα δεν έχουμε δει ανάπτυξη. Απλά βλέπουμε κάποια μείωση στην ύφεση. Αυτά μπορώ να δω εγώ σήμερα. Μάλιστα, κύριε Βαγόρου. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Βαγόρου, ναι, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Και ο κύριος Μαυρίδης λέει καλά είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά πείτε μας και πού να βρούμε χρήματα να γίνουν όλα αυτά που λέτε. Κοιτάξτε, είναι η κλασική απάντηση από πλευρά Δημοκρατικού Συναγερμού. Πείτε μας και πού να βρούμε χρήματα. Καλά, είναι ανάγκη δηλαδή ο Υπουργός των Οικονομικών να κοκορεύεται ότι θα κλείσει με πρωτογενές πλεώνασμα της τάξης του 2-3%. Να κλείσει με μισό, ας μην κλείσει με πλεώνασμα και ας είναι, ξέρω εγώ, στα ίσα του, ούτως ώστε εκείνα τα χρήματα να διοχετεύσει στην ανάπτυξη. Ας δώσει κίνητρα. Υπάρχουν φορολογικά και άλλα κίνητρα. Ένα σωρό τα οποία ίσως έχουμε υποβάλει και στον τουριστικό τομέα και στην αναπτυξιακή, για την αναπτυξιακή υποδομή του τουριστικού τομέα και για αλλού. Δεν το έχει πράξει ούτε αυτό. Στην περίπτωση των τραπεζών, έχουμε ένα τραπεζικό τομέα ο οποίος διασώθηκε με θυσίες και από τις κουρεμένες καταθέσεις του κόσμου, και βγαίνουν κάθε μέρα διάφοροι των τραπεζών και λένε ότι ανακεφαλαιοποιηθήκαμε και πάμε καλά μια χαρά, αλλά δάνεια δεν βλέπουμε να δίνουν στον κόσμο. Δεν δίνουν ή δίνουν με στο ονόμετρο. Όταν το κράτος δεν επενδύει, όταν από την άλλη δεν επενδύει ούτε ο ιδιωτικός τομέας, γιατί δεν του δίνουν δάνεια, και υπάρχει πολλές κόσμος, ακόμα και ο απλός κόσμος που θέλει να χτίσει το σπίτι του, και ουσιαστικά δεν δανειοδοτείται. Κατά συνήθεια, πώς θα πάει αυτή τη φορά μπροστά. Μάλιστα. Κύριε Μαυρίδη, και να κλείσουμε. Ναι, όλοι μας θέλουμε οπωσδήποτε η οικονομία να πάει μπροστά. Ναι, αλλά αυτό που είπε, κύριε Μαυρίδη, με ακούτε? Κύριε Μαυρίδη. Έχει ανάπτυξη. Κύριε Μαυρίδη, είχε διακοπή τηλεφωνική γραμμή. Ναι,
Όχι. Όχι. Α, εδώ είστε. Ωραία. Ναι, σας ακούω. Ναι. Αυτό ναι, που είπε και ο κύριος Σεβαγόρου δεν είναι ανάγκη να κλείνει, λέει, ο προϋπολογισμός με πλεώνασμα. Μπορούμε να είμαστε στα ίσα μας, τέλος πάντων, και να δοθούν κάποια πράγματα. Ναι. Πολύ σωστά, βεβαίως. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να δανειζόμαστε από τις αγορές για να κάνουμε αυτά που λέει και ο κύριος Σεβαγόρου. Και για να τα κάνουμε αυτά, πρέπει οι επενδυτές οι οποίοι μας δανείζουν, διότι τα λεφτά δεν υπάρχουν σε ένα μπαούλο και θα μας τα δώσουν, τα δανείζεται και ο μηχανισμός στήριξης για να μας τα δανείσει εμάς. Για να μας εμπιστευτούν λοιπόν οι επενδυτές και να μπορέσουμε να δανειζόμαστε από μόνοι μας από τις αγορές, πρέπει να έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Και όπως βλέπετε, επειδή ακριβώς η δημοσιονομική προσαρμογή έχει γίνει ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν οι οίκοι αξιολόγησης, μας έχουν αναβαθμίσει και τώρα το επιτόκιο στις αγορές για την Κύπρο είναι χαμηλότερο από το 4%. Δηλαδή θεωρώ ότι αν συνεχίσει η δημοσιονομική προσαρμογή θα μπορεί το κράτος να δανείζεται και θα έχει πλέον και μια ανεξαρτησία από το μηχανισμό στήριξης, από την Τρόικα δηλαδή. Όταν θα γίνει αυτό, τότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον από πλευράς δανεισμού από το κράτος. Αλλά έχει πει ο κ. Σεβαγόρου, νομίζω τον έχω ακούσει, να πει ότι δεν κάνουν δάνεια οι τράπεζες. Όταν έκαναν δάνεια οι τράπεζες, τα περισσότερα βγήκαν μη εξυπηρετούμενα. Αν θέλουμε να έχουμε, και εγώ είμαι υπέρ του δανεισμού για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη, αλλά πρέπει τα δάνεια να είναι βιώσιμα. Πρέπει οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται να είναι βιώσιμες. Δυστυχώς είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση όπου βρισκόμαστε με τα μισά δάνεια μη εξυπηρετούμενα και οι τράπεζες, επειδή ακριβώς έχουν και αυστηρότερους κανόνες, δεν μπορούν πλέον να δανείζουν έτσι με την πρώτη ευκαιρία που κάποιος θέλει χρήματα για να κάνει κάτι. Πρέπει να είναι βιώσιμη η επένδυση. Εάν το ΑΚΕΔ θέλει να κάνουμε επενδύσεις απλά και μόνο για να δημιουργείται μια πρόσκαιρη ανάπτυξη, η οποία να είναι μόνο τη στιγμή, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη, να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Βαγόρου, κάτι τελευταίο και να. Πολύ, πολύ σύντομα να πω ότι. Ναι. Δεν έχω εισηγηθεί, ούτε πρόκειται να εισηγηθώ, ούτε έχουμε ποτέ εισηγηθεί ο ΣΑΚΕΛ να δίνουν εκείνοι που έδιναν αδέρφτα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και ιδιαίτερα χωρίς τη δυνατότητα, χωρίς να μελετούν τη δυνατότητα αποπληρωμής. Έχουμε όμως εκατοντάδες καταγγελίες από κόσμο, όχι μόνο από μικρούς έως επιχειρηματίες, αλλά και απλόν κόσμο που απλά θέλει να αναγείται το σπίτι του, την κατοικία του, όπου έχουν περάσει δυστυχώς οι τραπεζίτες μετά από αυτό που έγινε, από το έναν άκρο στο άλλον άκρο. Δηλαδή εκεί που δάνειζαν χωρίς προβληματισμού και χωρίς έλεγχο, να μην δανείζουν καθόλου. Άλιστα. Κύριε Βαγόρου, χθες κάνατε κάποιες δηλώσεις. Πώς προέκυψε το θέμα και πάλι αυτή η λίστα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των βουλευτών, γιατί το θίξατε και χθες το θέμα αυτό? Απλά είχα επαναλάβει το ερώτημα που επανέλαβε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ο φίλος ο άντρας ο Κυπριανού, προς την κατεύθυνση και της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και της Τράπεζας Κύπρου. Έχει διαράσει μια λίστα η οποία ήταν και αναλυσής και ανακριβής και το καθεξής. Η Κεντρική Τράπεζα λέει ότι ουδέποτε δόθηκε οποιαδήποτε εντολή και ουδέποτε διαβάστηκε οποιαδήποτε λίστα. Αναμένουμε τώρα από την Τράπεζα Κύπρου να μας πει πώς βρέθηκε αυτή η λίστα στα μέσα ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαγόρου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι αρχίζουν ολοήμερες συνεδρίες σήμερα οι επιτροπές οικονομικών και εσωτερικών. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η συζήτηση όλων των άρθρων του και του 5ου νομοσχεδίου που αφορά στην αφαιρεγκαιότητα, που θεωρείται και το πιο δύσκολο γιατί αφορά στα φυσικά πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι έχουμε την συνεδρία της Ολομέλειας της 2ης Απριλίου, που υποτίθεται λίγη και η νέα αναστολή της νομοθεσίας για εφαρμογή των εκποιήσεων. Θα παρακολουθούμε και αυτές τις συζητήσεις και σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πριν πάμε όμως, ήρθε τώρα ένα μήνυμα για τα μη εξυπηρετούμενα, λέει, μειώθηκαν οι μισθοί, γι' αυτό είναι μη εξυπηρετούμενα. Και λέει, ακροατή, ζήτησα 40.000 για επιδιόρθωση του σπιτιού μου, λέει, και περιμένω 5 μήνες. Άλλος λέει, τι μοντέλο ανακάλυψε και πάλι ο κύριος Μαυρίδης. Λεφτά, λέει, να πάνε στις χαρτορίχτρες για να τους πούν που να τα βρουν. Βεβαίως, ο άνθρωπος το λέει εδώ με ηρωνικό ύφος. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, την υπόθεση με τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών,
κοκαΐνης μάλιστα, η οποία ανεβρέθηκε. Και οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στα μέλη της ΙΚΑΝ. Θέλουμε να συζητήσουμε έτσι λίγο το πρόβλημα που υπάρχει των ναρκωτικών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, τον Άθο τον Γεωργίου, τις τελευταίες μέρες. Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα προς το τέλος της εβδομάδας πήγατε και στο Προεδρικό για να δώσετε την έκθεσή σας. Δυστυχώς και αυτή η ανέβρεση της τελευταίας τεράστιας ποσότητας, ειδικά κοκαΐνης, μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι αν βρίσκουμε τόσα πολλά ναρκωτικά, σημαίνει ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, έχει γίνει τόσο σοβαρό το πρόβλημα, κύριε Γεωργίου. Κυρία Γεωργίου, να σας πω ότι το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ποτέ δεν είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Σαφέστατα υπάρχει πρόβλημα. Και στη δική μας αντίληψη είναι ένας χρήστης να υπάρχει πρόβλημα. Ξεκινώντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ΙΚΑ για τις κατασχέσεις αυτές που έγινα. Και παράλληλα να πω ότι η όλη πολιτική του ενάντια στις ουσίες εξάρτησης είναι μια πολιτική που δεν βασίζεται όμως μόνο την καταστολή. Η καταστολή είναι ένα κομμάτι της. Η πρόληψη είναι άλλο, η θεραπεία είναι άλλο, η μείωση της βλάβης είναι άλλο, η κοινωνική επανένταξη είναι άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολυσύθετο ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από πάρα πολλούς φορείς, πολλά υπουργεία, οργανισμούς και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Γίνονται, θα έλεγα, τιτάνιες προσπάθειες. Δεν θα σας κρύψω ότι η κρίση, η οικονομική κρίση από μόνη της έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Εξού και ένα από τα ζητήματα που βάλαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνάντηση που είχαμε για να του παραδώσουμε την έκθεση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν η οικονομική ενίσχυση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, γιατί να μην ξεχνούμε ότι το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο μία από τις δράσεις τις οποίες τρέχει είναι η επιχορήγηση προγραμμάτων για να μένουν στη ζωή. Mm-hmm. Οπότε είναι μία γκάμα. Ναι. Τουλάχιστον γι' αυτό τι σας είπε, υπάρχουν χρήματα να δοθούν ή είσαστε κι εσείς θύματα των περικοπών? Θέλω να είμαι δίκαιος με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του είπαμε ότι είμαστε θύμα περικοπών και μας είπε ότι χρειαζόταν κάποιο χρόνο να το μελετήσει. Γι' αυτό μας είπε ότι συγκάλεσε την Εθνική Επιτροπή για τα Ναρκωτικά. Και στην Εθνική Επιτροπή θα έχουμε την ενημέρωση. Του δώσαμε, αντιλαμβάνεστε, το χρόνο. Μιλούμε για κάποιες εβδομάδες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι αντιληπτό ότι κάτω από τις συνθήκες θέλει να δει όλα τα ζητήματα. Του βάλαμε τα προβλήματα που προκύπτουν ανά Υπουργείο. Και μια καινοτομία που έγινε σε αυτήν την έκθεση που δώσαμε είναι ότι το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, μπαίνοντας και παίρνοντας τον ελεκτικό ρόλο τον οποίο του δίνει η ίδια η νομοθεσία, κάνει πλέον συστάσεις προς τα διάφορα Υπουργεία πώς πρέπει να λειτουργήσουν και να δράσουν βάσει της εθνικής στρατηγικής. Όχι αυθαίρετα, αλλά υπάρχει μια εθνική στρατηγική ενάντια στις ουσίες και την κατάχρηση του αλκοόλ, βάσει των οποίων πρέπει να κινηθούμε. Και βάσει αυτό κάνουμε συγκεκριμένες συστάσεις σε όλα τα Υπουργεία. Θεωρούμε ότι θα μας δώσει την άποψη που ζητούμε στον προϋπολογισμό για να κρατήσουμε ζωντανά προγράμματα όπως τα προγράμματα στο στρατό. Εμείς τα επιχορηγούμε, τον Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. Μάλιστα. Λοιπόν, αν επανέλθουμε στο θέμα της μεγάλης ποσότητας ανέβρεσης κοκαΐνης, να ρωτήσω, είμαι σίγουρη και στην έκθεσή σας καταγράφετε έτσι κάποια στοιχεία όσοι έχουν τα δεδομένα για τους χρήστες, να αντιληφθούμε ότι έχουν αυξηθεί οι χρήστες κοκαΐνης, κύριε Γεωργίου? Θέλω να σας πω ότι γενικά υπάρχει μια μείωση, παραδείγματος χάρη, της ηρωίνης, υπάρχει μια μείωση της κοκαΐνης, έχουμε μια αύξηση από ό,τι δείχνουν οι αριθμοί τουλάχιστον της μαριχουάνας, της κάνναβης, ένα άλλο το τεράστιο ζήτημα. Αλλά ο προβληματισμός που μπαίνει είναι διακομιστικός σταθμός η Κύπρος και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα ή απλά είναι για την εντόπια αγορά? Από τις συλλήψεις που έκαμε η αστυνομία, μας ανησυχεί η ηλικία αυτών των ατόμων. Είναι σχετικά νεαροί, 30 χρονών. Μας παραπέμπει στη φιλοσοφία που καλλιεργείται μέσα σε αυτήν την κοινωνία για το εύκολο κέρδος. Και αυτό μας ανησυχεί με τη σειρά του. Η κοστολόγηση που γίνει της ποσότητας. Δεν γίνεται το κράτος της Κύπρου να δίνει στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο 1 εκατομμύριο και να διεκδικούμε 1.300 και να συλλαμβάνεται μόνο μία ποσότητα που κοστολογείται πέραν των 6 εκατομμύριων. Δηλαμβάνεστε, είναι άνισος ο αγώνας.
Γι' αυτό βάζουμε τα ζητήματα έτσι κάτω. Υπάρχει πρόβλημα και σε φάσεις οικονομικής κρίσης που δημιουργείται τέτοια κοινωνική ανισότητα όπως εξελίσσεται στην Κύπρο, υπάρχει έξαρση και των ουσιών και του αλκοόλ και των καταθλίψεων και των αυτοκτονιών και των ψυχοτρόπων φαρμάκων. Και πρέπει να δούμε πώς αντιδρούμε. Αντιδρούμε. Αυτό που είπαμε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι αν δεν δράσουμε τώρα που είναι η ώρα, σε 5 χρόνια θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, γιατί οι επιπτώσεις θα φανούν μετά. Οπότε, για να πάω στο αρχικό σας ερώτημα, ναι, υπάρχει χρήση κοκαίνης, υπάρχει χρήση ηρωίνης με το την τάση, όμως οι συνθήκες είναι τέτοιες που πιθανόν να οδηγήσουν σε μια αύξηση που θα φανεί στο μέλλον. Είναι δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώς λέτε κι εσείς είναι περισσότερο τη νέα γενιά που αγγίζει αυτό το πράγμα και είμαι σίγουρη είστε καθημερινά κι εσείς και στα σχολεία και στο στρατό λέτε υπάρχουν διάφορα προγράμματα, είναι κρίμα, πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από όλο αυτό. Πραγματικά μόνο πολύ μεγάλη ανησυχία μπορεί να προκαλούν τέτοιες ειδήσεις. Το να ακούς 100 κιλά ή πριν λίγα χρόνια 200 κιλά είναι απίστευτο για τα δεδομένα της Κύπρου, για τον πληθυσμό βεβαίως. Ναι. Είναι τρομακτική αριθμή. Ναι. Μας ανησυχεί και η συνείδηση αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν να βγάλουν τα εύκολα χρήματα ή τι τους οδηγεί σε αυτό το πράγμα, αλλά μας προκαλούν και άλλα πράγματα ανησυχία. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο τώρα θα μελετήσουμε τι γίνεται με τα ορολόγια προγράμματα. Ένα απλό παράδειγμα. Δώσαμε μάχη για να προχωρήσουμε στην αγωγή υγείας και θέλουμε να ξέρουμε θα καταργηθεί η αγωγή υγείας με τα νέα προγράμματα. Είναι μια προληπτική δράση που καλύπτει παραδείγματος χάρη τα παιδιά από το δημοτικό μέχρι το λύκειο και προληπτικά ενάντια στις ουσίες. Τι γίνεται, δεν είναι απλά τα πράγματα. Οπότε έχουμε έναν άλλον αγώνα. Είναι πολύ επίπεδη η δράση. Τώρα, ποιος να σκεφτεί ότι τώρα εσείς ενδιαφέρεστε για τα νέα προγράμματα στα σχολεία, αλλά υπάρχει εξήγηση, λέτε. Ότι και όμως μας ενδιαφέρει. Και είναι αυτό που λέμε σε όλους. Αντιλαμβανόμαστε, είναι άνισος αγώνας. Κάποιοι θέλουν να κάνουν περισσότερα λεφτά και είναι πολύ πιο εύκολο να τα κάνεις. Και εμείς πρέπει να δώσουμε μάχες σε όλα τα επίπεδα, από το οικονομικό, από το πολιτικό, από το κοινωνικό, για να αναστρέψουμε αντιλήψεις, να πάρουμε χρηματοδότηση, να προωθήσουμε, γιατί είχαμε ενεργή συμβολή στην εισαγωγή της αγωγής υγείας, επειδή μιλούσαμε για την αγωγή υγείας, και τώρα πληροφορούμαστε σε καταργήσει. Τι θα μπει στη θέση της. Πώς θα γίνεται αυτή η πρόληψη στα παιδιά. Όλοι μιλούμε για πρόληψη. Και ο ίδιος ο Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Είναι ζητήματα, αντιλαμβάνεστε, τα οποία εμείς έχουμε στο μυαλό μας, τα τρέχουμε και προσπαθούμε να δώσουμε έναν άνισο, πολυεπίπεδο και πολυπαραγωγικό αγώνα. Το οποίο έχει κοινωνικό υπόβαθρο και διαβάστε τις κοινωνικές συνθήκες εκεί έξω. Μάλιστα. Είστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα, ειδικά μέσα στα στρατόπεδα, από τα προγράμματα που εφαρμόζετε, κύριε Γεωργίου? Να σας πω κάτι. Ο στρατός είναι κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας. Θα υπάρχουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην κυπριακή κοινωνία και όλοι πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Ίσως και πιο συγκεκριμένα. Από την άλλη, είναι ένα προνομιακό περιβάλλον, γιατί έχεις μαζεμένους και υπό έλεγχο εισαγωγικά μια μεγάλη μάζα της κοινωνίας σου, άντρες που κατά κύριο λόγο οι στατιστικές δείχνουν αυτοί που κάνουν χρήση. Ξεκινήσαμε προγράμματα εδώ και 3 χρόνια και οφείλω να δώσω τα εύσημα και στην προηγούμενη κυβέρνηση και σε αυτή, οι οποίοι με ιδιαίτερο θάρρος προχώρησαν και αναγνώρισαν ότι υπάρχει πρόβλημα και στήσαμε προγράμματα. Έχουμε πολλή δουλειά όμως ακόμα. Κάναμε βήματα, όμως έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Και η ανησυχία μας η μεγάλη είναι ότι αν έχουμε μείωση τον προϋπολογισμό, θα πάμε πίσω. Δεν θα μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε ως ένα αντιναρκωτικό συμβούλιο. Και εμείς θέλουμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Το αντιναρκωτικό συμβούλιο θέλει να υλοποιήσει την εθνική του στρατηγική. Αυτό το πόνημα που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, ισοζυγισμένο και βασίζεται στην κοινωνική συνένεση. Και λέει ότι έχουμε πρόβλημα στο στρατό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Άλιστα. Λοιπόν, καλή δουλειά να ευχηθούμε, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, το ξέρετε όλοι και οι συνθήκες, βεβαίως και οι οικονομικές, η κρίση και τα διάφορα άλλα προβλήματα που υπάρχουν οδηγούν τους νέους μας και όχι μόνο βέβαια σε αυτή την θανάσιμη συνήθεια και θανατηφόρα.
Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα. Ενημερωθήκαμε ότι ο σύνδεσμος γονέων του Α και του Β Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζάς βρίσκονται δίπλα από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Αποφάσισε να κλείσει πρόωρα τα σχολεία για τις πασχαλινές διακοπές και αυτό ως μέτρο προστασίας των παιδιών λόγω των λαμπρατζών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον γραμματέα του Συνδέσμου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Αγλαντζάς, είναι ο κύριος Παναγιώτης Αλσανίδης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πώς και προέκυψε τώρα αυτή, είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα με τις λαμπρατζές που θέλετε να αφήσετε από τώρα τα παιδιά στο σπίτι, να υποθέσουμε από αυτή τη εβδομάδα κλείνετε το σχολείο? Ναι, δυστυχώς δεν μας αφήνουν άλλα περιθώρια. Από τις 1 και 5 που κλείνει το σχολείο, μαζεύονται εξωσχολικοί εντός του σχολείου και αρχίζουν και ρίχνουν κροτίδες. Τα μωρά είναι τρομοκραμπτημένα. Το φαινόμενο τούτο άρχισε μετά την καθαρά Δευτέρα. Από τότε, μάλιστα. Από τότε. Είναι συγκεκριμένες ομάδες ανηλίκων και παρακινούμενες από 2-3 ενήλικες. Και οι οποίοι έχουν στόχο να βάλουν το άναμα της λαμπρατζάς εντός του σχολείου. Τα άτομα αυτά είναι γνωστά στην αστυνομία, αλλά τα χέρια της αστυνομίας είναι δεμένα. Παρακαλούμε να αφήσουμε τους αστυνομικούς να δουλέψουν όπως πρέπει, να κάνουν τη δουλειά τους. Όμως διάφορα παραθυράκια του νόμου δεν ξέρω τους περιορίζει στο να πράξουν το έργο τους. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Μαζεύονται τις βραδινές ώρες και ανάβουν φωτιές με αποκορύφωμα το βράδυ της 21ης Μαρτίου, το Σάββατο, να κάψουν έναν από τα κιόσκια του σχολείου αξίας 5.000 ευρώ. Ίσως και περισσότερο. Χθες επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο δεύτερο κιόσκι, που είναι εντός του πάρκου του σχολείου. Κοντά υπάρχουν κυπάρισια. Φυσούσε ένα αέρας. Φανταστείτε λοιπόν αν η υποδιευθύντρια του σχολείου δεν έφτανε εκείνη την ώρα εντελώς τυχαία, διότι είχαν μαζέψει άλλες μπάζες από ξύλα για να κάνουν το έργο τους, εισαγωγικά έργο. Λοιπόν, προβαίνουν σε βανταλισμούς εντός του σχολείου, κατέστρεψαν ψηφιδωτά το έργα των μαθητών, ουρούν στους τοίχους και στους διαδρόμους. Τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Λοιπόν, καλά, και όλο αυτό γίνεται σε αυτές τις μέρες και δεν έγινε κάτι από μέρους αστυνομίας? Είναι λίγο έτσι, προκαλεί απορίες αυτό το πράγμα. Τεράστιες απορίες. Στην περασμένη Πέμπτη είχαμε συγκέντρωση, συνάντηση με την αστυνομία, με σχολική εφορία. Υπήρχε εκπρόσωπος του Υπουργείου εντελώς τυχαία εκεί. Όλοι νύπτουν τα σχήρα τους, δυστυχώς. Ρίχνει τον παλάκι ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την απόφαση μας αυτή για προστασία των μωρών να κλείσουμε πρόωρα το. Τα παιδιά το σήμερα σχολείο. Πήγαν σχολείο, κύριε Αλσανίδη? Ναι, θα πάνε, ναι, διότι είχαμε δώσει ευκαιρία στις αρχές να πράξουν το Σαββατοκυριακό να κάνουν τις ενέργειες όπως μας είχαν πει. Δεν έγινε τίποτε. Σήμερα ήρθα στο σχολείο. Και από αύριο τα μωρά δεν θα πάνε σχολείο, δεν θα έρθουν σχολείο. Δηλαδή το κλείνετε από αύριο το σχολείο, αντί Παρασκευή, ναι, ας πούμε, ναι, από αύριο. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι είναι κρατική περιουσία, ναι, και ζητήσαμε από το ΣΑΣ σύνδεσμος να επιχορηγήσουν ιδιωτική φρούρηση, διότι φτάνουμε στον το σημείο πλέον, και μας λένε ότι δεν υπάρχει κονδύλι. Όμως, σαν πέσει για τον καθαρισμό του σχολείου από τη Λαμπρατζά, είχα δώσει πέραν των 5.000 ευρώ για να καθαρίσουν τις βρωμιές. Είναι τελείως δίπλα από την εκκλησία το σχολείο? Ναι, είναι ακριβώς δίπλα από το σχολείο. Μάλιστα. Και έχει και γυμνάσιο κοντά, ρωτώ, γιατί δεν γνωρίζω, υπάρχει και γυμνάσιο? Όχι, κοντά? Το γυμνάσιο είναι λίγο πιο μακριά. Ναι. Ναι. Αλλά όμως λέτε εσείς ότι οι περισσότεροι είναι ανήλικοι εκεί που έρχονται, ναι, και κάνουν αυτά τα. Και έχω φτάσει στο σημείο να απειλούν τους γείτονες, θα σας κάψουμε το σπίτι, ρίχνουν κροτίδες στις βεράντες, στα μπαλκόνια, στους περαστικούς ρίχνουν κροτίδες στα πόδια τους. Τόση φρασίδατη φτάσαν να καταντήσω. Λοιπόν, όπως μας τα περιγράφετε, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λέτε και εσείς ότι τώρα καταστράφηκε και το κιόσκι εκεί αξίας χιλιάδων ευρώ, που τώρα δεν ξέρω, ναι, θα κληθεί η σχολική, ναι, εφορία ίσως να... Αλλά είναι και περιουσία αυτό, όμως του... Ναι. Ναι, και αυτό είναι δώρο προηγούμενο συνδέσμου γονέων εδώ και 12 χρόνια περίπου. Mm-hmm.
Έβλεπα κάποιες δηλώσεις του Προέδρου της Σχολικής Εφορίας της Αγλαντζάς, του κυρίου Παπακυπριανού, που είπε ότι εισηγήθηκε η εφορία στο Υπουργείο Παιδείας να, ξέρω εγώ, κάποια μέτρα, αλλά απορρίφθηκαν, όπως ήταν η τοποθέτηση ψηλού μεταλλικού πλέγματος στην αυλή του σχολείου, ίσως η τοποθέτηση αστυνομικών εντός του χώρου, αλλά απορρίφθηκαν αυτό, γιατί είναι πολύ δάπανο. Ακόμα και κάμερες εντός του σχολικού κτηρίου ζητήσαμε να βάλουν και αυτό μας είπαν ότι απαγορεύεται. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, αυτό είναι μπορεί κρίμα, να έχει να κάνει με τα, ξέρω εγώ, προσωπικά δεδομένα. Μπορεί όντως οι κάμερες να απαγορεύονται. Ναι, να λειτουργούν οι κάμερες μετά. Επειδή είναι και ανήλικοι. Είναι ανήλικοι αλλά κάνουν βανταλισμούς. Είναι κρατική περιοσία. Ποιος θα το προστατεύσει? Ερχόμαστε εμείς σαν πολίτες να λάβουμε μέτρα. Εφτάσα στο σημείο πολίτες να θέλουν να έρθουν εκεί να βγάλουν σκοπιά με τα όπλα τους, με τα κυνηγετικά, αν είναι δυνατό. Είναι σύμφωνοι όλοι οι γονείς, κύριε Αλσανίδη, να κλείσετε το σχολείο? Είναι σύμφωνοι. Πόσα παιδιά φοιτούν εκεί στο σχολείο, στα δύο αυτά σχολεία, στο Α και στο Β? Τώρα έχει γίνει δημοτικό σχολείο Αγλαντζάς Α, Αγίου Γεωργίου μετονομάστηκε. Μάλιστα. Είναι γύρω στα 105-110 παιδιά. Λοιπόν, εμείς εδώ θα ήμασταν. Έχετε οποιασδήποτε εξελίξεις σήμερα, αλλά να θεωρήσουμε δεδομένο ότι από αύριο δεν θα πάνε τα παιδιά σχολείο, θα το κλείσετε το σχολείο. Είναι ένα μέτρο το οποίο θέλαμε να αποφύγουμε, το παρατείναμε, δεν μας αφήνουν άλλο περιθώριο, δυστυχώς πρέπει να το κλείσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τι να πει κανείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι. Σημερινή ημέρα δεν θα μπορούσε να μας αφήσει και εμάς, ειδικά από αυτό τον σταθμό, αδιάφορους, γιατί ήταν σαν σήμερα, 30 του Μάρτη το 1952, μόνο που ήταν ημέρα Κυριακή, 4 και 10 τα ξημερώματα, που εκτέλεσαν τον Μπελογιάννη με τους συντρόφους του. Η ώρα και η μέρα της εκτέλεσης, το ξέρετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε όλα. Απλώς να πούμε έτσι για μια ακόμη φορά ότι ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη. Οι εκτελέσεις γίνονταν πάντα με το πρώτο φως του ήλιου. Ποτέ μέρα Κυριακή, ούτε οι Γερμανοί Ναζί δεν εκτελούσαν Κυριακή. Φαίνεται ότι κάποιοι ίσως ήθελαν να προλάβουν, τυχόν απονομή Χάριτος. Το ποιος ήταν ο Μπελογιάννης, όλοι το ξέρετε, ηγετικός τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, εκτελέστηκε ως κομμουνιστής με την κατηγορία της κατασκοπίας. Επειδή σήμερα η εφημερίδα Χαραυγή επαναφέρει το γνωστό DVD «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο», στη μνήμη λοιπόν του Νίκου Μπελογιάννη, αυτό το DVD διατίθεται δωρεάν σήμερα με την Χαραυγή. Να πάρετε την εφημερίδα, είναι εξαιρετικό, βεβαίως γνωστή ταινία. Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί, έτσι να θυμηθούμε ένα κομμάτι από την απολογία του Νίκου Μπελογιάννη και βεβαίως να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα, με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανυστερόβουλα όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές? Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση? Επαναλαμβάνεται μονότονα ότι είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Όχι κύριοι, είμαστε Έλληνες που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Κατηγορούμενος αντιστρέφει τους όρους. Ξεχνάει πως αυτός είναι ο κατηγορούμενος και εμείς οι δικαστές. Δεν το ξεχνώ καθόλου. Εσείς δεν είστε και τόσο σίγουροι γι' αυτό. Ό,τι και αν πεις, Μπελογιάννη, όσο ψηλά και στέκονται οι προστάτες σου, αυτή τη φορά θα πληρώσεις. Έχεις τον άβαλο. Όπως σε συμφέρει, μας τα λες, Μπελογιάννη.
δια τα φρικιαστικά σας εγκλήματα, δια την πηγάδα του Μελιγαλά, την οποία να γεμίσετε με πτώματα εθνικοφρόνων Ελλήνων, δεν μας λες τίποτα. Θα μιλήσω και για τον εμφύλιο, κύριε Πρόεδρε. Μόνο επειδή στέγνωσε το στόμα μου, θα παρακαλούσα να μου επιτραπεί να έχω ένα ποτήρι νερό. Δεν θα το κάνω με καφενείο εδώ. Τελείωνε. Δεν πειράζει. Ο εμφύλιος πόλεμος, κύριε Πρόεδρε, είναι μια μεγάλη, ίσως η πιο μεγάλη συμφορά που μπορεί να πλήξει ένα λαό. Οποιοσδήποτε παίρνει μέρος σε αυτόν, από οποιαδήποτε πλευρά, είναι αναγκασμένος να κάνει πράξεις για τις οποίες δεν μπορεί να καυχηθεί. Δεν λέω πως δεν κάναμε λάθη εμείς. Κάναμε, το παραδέχομαι. Αλλά δεν είναι η παράταξη που μας δικάζει αναμάρτητη. Της δικής της πολιτικής έργο είναι ο εμφύλιος. Το κόμμα μας μετά την απελευθέρωση μπορούσε να πάρει την αρχή. Γιατί είχε την πλειοψηφία του λαού με το μέρος του. Προτίμησε τον ομαλό δημοκρατικό δρόμο. Για να συσπηρωθεί το έθνος ολόκληρο σε μια προσπάθεια να ανορθωθεί η χώρα από τα ερείπια που της άφησε η ναζιστική κατοχή. Η ξενόδουλη όμως ολιγαρχία, η άκρα δεξιά και οι ξένοι διάλεξαν τον δρόμο του διχασμού. Αιματοκύλησαν την Ελλάδα, τη γέμισαν τάφους, ερείπια και δυστυχία. Ο εμφύλιος είναι το μεγάλο έγκλημα της μυσαλόδοξης άκρας δεξιάς, εμπνευσμένο, καθοδηγημένο και πληρωμένο από επίσημους και ανεπίσημους συμμαχικούς παράγοντες. Παράγοντες που είχαν κάθε συμφέρον να συντριβεί το μοναδικό αντιστασιακό κίνημα του ελληνικού λαού. Το μόνο ικανό να φράξει το δρόμο στους παλιούς και νέους αποικιοκράτες. Τελικά, με τη βοήθεια των ξένων νικήσατε. Και τι την κάνατε μετά αυτή τη νίκη? Την ποτίσατε με άλλο αίμα. Τη σκεπάσατε με το όνειδος των νησιών εξόντωσης και με τις δίκες για κατασκοπία. Πού θα οδηγήσει αυτός ο δρόμος? Ασφαλώς σε καινούργιες συμφορές. Η έκτη και η έβδομη ολομέλεια του κόμματός μας ρίχνουν όλο το βάρος στην ειρήνευση του τόπου, στο ψωμί και στις ελευθερίες του λαού μας. Αυτό το μήνυμα ήρθα να φέρω στην Ελλάδα. Και απευθύνομαι από αυτό εδώ το εδόλιο σε όλους τους τιμημένους Έλληνες, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους και τους καλώ να ενωθούμε. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να επικρατήσουν οι υπηρέτες των Γερμανών που σήμερα έγιναν υπηρέτες των Αμερικάνων. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να υποδουλωθεί η χώρα στους υπεριαλιστές της Ουάσιγκτον. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε οι σύντροφοί μου και εγώ. Και γι' αυτό θα πεθάνουμε. Ήταν απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από την απολογία βίως του Νίκου Μπελογιάννη. Επαναλαμβάνω, από το έργο «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο», και αξίζει να σημειωθεί ότι ο άνθρωπος που υποδίθηκε τότε σε αυτή την ταινία, τον Μπελογιάννη, δεν ήταν καν ηθοποιός. Λοιπόν, στη μνήμη λοιπόν του Νίκου Μπελογιάννη, ο οποίος σαν σήμερα εκτελέστηκε με τους συντρόφους του, η Χαραυγή διανέμει δωρεάν αυτό τον DVD, «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο». Ζητήστε το, νομίζω είναι πολύ αξιόλογο και πρέπει ο καθής από εμάς να το έχει αυτό στην ταινιοθήκη του. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Να ρίξουμε και μια ματιά, κυρίες και κύριοι, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εδώ στο θέμα που κάναμε πριν με το δημοτικό εδώ στην Αγλαντζά που θα το κλείσουν οι γονείς, από αύριο δεν θα πάνε τα παιδιά λόγω των λαμπρατσιών, γίνονται ζημιές, φοβούνται για τα παιδιά τους. Βεβαίως, νομίζω ανά το Παγκύπριο πάνω κάτω τα ίδια τα προβλήματα υπάρχουν. Βλέπω εδώ και μήνυμα ότι τα ίδια γίνονται, λέει, και στα πολεμίδια, στα πάνω πολεμίδια. Πρέπει αυτή η ιστορία να σταματήσει με τις λαμπρατσιές. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Σημερινή δυσφορία του Προέδρου αλλά και επιμονή του Ομήρου. Έχει συνέχεια σύγκρουση Βουλής Προεδρικού για την γενοκτονία. Σήμερα στην Επιτροπή Νομικών θα πάει ο κύριος Ομήρου και θα προεδρεύσει, μάλιστα. Είναι η πρόταση νόμου με την οποία ποινικοποιείται η άρνηση αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Θα συζητηθεί σήμερα στην Επιτροπή Νομικών. Ο Γιαννάκης Ομήρου λέει: «Η σημερινή αγνοεί αίτημα του ΔΣ να καλέσει εκπροσώπους της κυβέρνησης». Από τη Λεμεσό προέρχονται τα απειλητικά τηλεφωνήματα για την κυρία Χαραλαμπίδου. Πόρισμα καλεί ενδεχομένως να κρίνει και το μέλλον της Γιορκάτσου. Αυτά από τη σημερινή στην εφημερίδα Πολίτης. Μεμπτή στάση δικαστή με βούλα του εφετείου. Δέχτηκε μαρτυρία από την πίσω πόρτα και σε έπραξε κατσάδα. Πώς είναι δυνατόν, λέει η εφημερίδα, να αποδέχεται μαρτυρία μετά την επιφύλαξη απόφασης? Διαρωτήθηκε το ανώτατο κατά την έφεση.
ρεκόρ με 10.000 δρομείς στην Λεμεσό. Έγινε ο χαμός χθες πάλι στο διαδίκτυο. Ο πρόεδρος έκανε νέο σαρδάμ μετά τους υδατάνθρακες. Αναφέρθηκε στον Μαραθώνιο και είπε: «Σας καλωσορίζω στον Ράδιο Μαραθώνιο». Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, πρόεδρε, αλλά άτε δεν πειράσει. Άρση προκλήσεων και μετά διάλογος, πρόεδρος Αναστασιάδης, Μαρίνος Σιζόπουλος να ερευνηθεί και γιατί τα πήραν από την Focus. Ενίσχυση κινητικότητας σε εσωτερική αγορά στο δημόσιο. Αυτά και από τον πολίτη και βεβαίως ένα βήμα πριν, πάνω στην εφημερίδα, ένα βήμα πριν από την ιστορική συμφωνία. Μιλάμε για την αίτηση για ένταξη στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκοκυπριακής Ομοσπονδίας. Σήμερα αναμένεται να γίνει ανακοίνωση στα κατεχόμενα από τον ίδιο τον πρόεδρο του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου Ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή. Γνώριζαν από πριν και έχει ερωτηματικό. Εύλογες υποψίες, λέει, δημιουργεί ταχύτητα με την οποία ανήργησαν τα μέλη του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας για κλείσιμο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μέσης Ανατολής, της FBME. Φαίνεται ότι η πληροφόρηση της Αμερικανικής Οργάνωσης Αντίστοιχης της Υπηρεσίας, αντίστοιχης της ΜΟΚΑΣ, αντλήθηκε από δημοσιεύσεις στον εγχώριο τύπο, η οποία ενδεχομένως να είχε διαρρεύσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Τυχόν αποτυχία της Ελλάδας θα είναι πρόβλημα για όλους. Ο ηγέτης, λέει, του κινήματος Podemos στην Ισπανία μιλά αποκλειστικά στην Χαραυγή και επισημαίνει ότι υπάρχουν προοπτικές αλλαγής και απαλλαγής από τη σκληρή λιτότητα. Αν αποτύχει, λέει, η κυβέρνηση Τσίπρα και η Ελλάδα, θα είναι πρόβλημα για όλους, όχι μόνο για το Podemos. Αν κυβερνήσουμε, θα εργαστούμε για την προστασία των δικαιωμάτων των χωρών του Νότου της Ευρώπης. Αυτά από την Χαραυγή και να επαναλάβουμε βέβαια σήμερα ότι όσοι αγοράσετε την εφημερίδα θα πάρετε δωρεάν τον DVD «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο». Ο φιλελεύθερος ετοιμάζει βαλίτσες ο Άιντα. Ο αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα επιδιώξει να ταξιδεύσει σε Αθήνα και Άγκυρα. Τρέχουμε τη θηλιά στο λαιμό για την αφαιρεγκιότητα. Ολοήμερες στις συνεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών και Εσωτερικών σήμερα. Πρέπει να προλάβουν το ορόσημο της Δευτέρας του Απρίλη, που είναι βεβαίως η ερχόμενη Πέμπτη. 6 Απριλίου και μετά το Eurogroup για την Ελλάδα. Φωτογραφία από το μαραθώνιο χθες της Λεμεσού. Αντοχές ανθρωπιάς. Ήταν περισσότεροι από 10.000 οι δρομείς που έλαβαν μέρος και συμμετείχαν αθλητές από όλα τα μέρη του κόσμου. Κράτος και συμβούλια χάνουν εκατομμύρια. Νέοι κανόνες ασφαλείας στα αεροπλάνα μετά την αεροπορική τραγωδία στις Γαλλικές Άλπεις και το σάλο που προκλήθηκε. Φαίνεται ότι πλέον δρομολογούνται κάποιες αλλαγές. Ποτέ πια ένας πιλότος δεν θα μένει μόνο στο πιλωτήριο. Ήταν μια κακή στιγμή, κακιά στιγμή. Στην αλήθεια και κλείνουμε, νέα αγωνία για την Ελλάδα, καθυστερεί το Eurogroup, στην Βουλή των Ελλήνων απόψε η διαπραγμάτευση, ολοήμερες συνεδρίες πλαίσιο αφαιρεγκιότητας, όλα συνηγορούν στην έναρξη συνομιλιών, φοιτητική χορηγία. Από σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι διαθέσιμα τα έντυπα. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε και είστε δικαιούχοι, να συμπληρώσετε σήμερα τα έντυπα για τη φοιτητική χορηγία. Οδυσσή, λέει, δεν έχει τίποτα να κρύψει για την υπόθεση Focus. Πάνος Καμένος, επέκταση του αμυντικού δόγματος και με Ισραήλ. Αυτά. Στην Κύπρο σήμερα ο Έλληνας πρόεδρος. Αυτά και από τις εφημερίδες. Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, τέλειο τραγούδι, λέει εδώ ο ακροατής για το Μαγισάκι. Όντως είναι υπέροχο τραγούδι με πολύ ωραία μουσική. Η μουσική την έγραψε η Νένα η Βενετσάνου. Κυρία Κατερίνα, καλώς όρισες, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τι έχουμε, εντάξει, πάει, πέρασε, μας σκόρπισαν στους 5 ανέμους οι Βέλγοι, πάει όμως αυτό, κάνουμε αυτή η εβδομάδα τώρα μπαίνουμε σε κανονικό αγωνιστική περίοδο, έτσι θα έχουμε, ναι, πρωτάθλημα. Εντάξει, να πούμε δύο λόγια για την εθνική μας ομάδα, δεν τα βλέπω όλα μαύρα, παρότι δεχθήκαμε βαριά ήττα.
δεν ήμασταν καλοί, δίκαια χάσαμε. Είμαι όμως αισιόδοξη για τη συνέχεια. Το έχω αυτό το πράγμα. Φάνηκαν οι απουσίες μας επηρέασαν, ενώ η εμπειρία κυρίως μας επηρέασε. Εντάξει, η Κύπρος παραμένει στην τέταρτη θέση με 6 βαθμούς στον δεύτερο όμιλο. Η Ιουαλία είναι στην πρώτη θέση με 11 βαθμούς. Το Ισραήλ στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς. Το Βέλγιο ανέβηκε στους 8 βαθμούς, η Κύπρος είναι στους 6, η Βοσνία ανέβηκε στους 5 και η Ανδώρα στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Είναι ανοιχτά ακόμη στον όμιλο της Κύπρου σε ό,τι αφορά την, και την πρώτη και τη δεύτερη αλλά και την τρίτη θέση. Με τρεις ομάδες, Ουαλία, Ισραήλ και Βέλγιο, 11, 9 και 8. Εμείς είπαμε ότι είμαστε στην τέταρτη θέση με 6 βαθμούς. Εντάξει, θα δούμε την συνέχεια. Μια νίκη πάνω στην Ανδώρα θα μας ανεβάσει, αν τα καταφέρουμε βεβαίως. Και μετά έχουμε τους Ουαλούς. Να τα πω σωστά για το πρόγραμμα. Είναι 12 του Ιούνιου ο επόμενος μας αγώνας με την Ανδώρα. Και μετά θα παίξουμε με τους Ουαλούς στην Κύπρο 3 του Σεπτέμβρη. Η Ελλάδα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Χθες βράδυ έμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με την Ουγγαρία. Η Εθνική Ελλάδος, η οποία ήταν καλή, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, προσπάθησε να πάρει την νίκη, δεν τα κατάφερε. Φάνηκε η διαφορά με την παρουσία του νέου προπονητή, του Μαρκαριάν. Ενώ το οσημάζεμα που, που έχει κάνει ο προπονητής σε σχέση με τον προηγούμενο που ήταν ο Ιταλός ο Ρανιέρι. Λοιπόν, μετά τις υποχρεώσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων μπαίνουμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος εμείς εδώ στην Κύπρο και όχι μόνο. Η τέταρτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος, το Σάββατο στις 4 το απόγευμα έχουμε Απόλλων Ανόρθωση και ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, και την Κυριακή έχουμε Ερμής Ομόνια. Στις 6 θα γίνει το παιχνίδι αυτό. ΑΕΛ, Οθέλος, Αγία Νάπα, Εθνικός Άχνας και Δόξα Νέα Σαλαμίνα, τα παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο που θα γίνουν, που θα ξεκινήσουν στις 4 η ώρα. Το άλλο θέμα που έτσι κυριαρχείται που παίζει τις τελευταίες ώρες πολύ έντονα, η Εθνική Ελλάδος, η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2004, κατηφορίζει στην Κύπρο. Θα είναι η Εθνική Ελλάδας που σήκωσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004, θα έρθει στην Κύπρο και θα παίξει φιλικό αγώνα με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου του 2004, και ο αγώνας θα γίνει στο ΓΑΣΥΠΗ την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι στα 5. Θα έρθει με τον τότε προπονητή, με τον Ότο Ρεχάγκελ. Εμάς θα είναι ο Πάμπος Χριστοδούλου στον πάγκο, αλλά θα είναι η ομάδα του 2004. Μάλιστα, δεν θα είναι ο τότε προπονητής εμάς, αλλά ο Ρεχάγκελ εδώ θα έρθει. Οι τιμές των... Ναι, ο Ρεχάγκελ θα είναι για την Εθνική Ελλάδος θα πούμε ποιοι θα είναι: ο Μπασινάς, ο Νικοπολίδης, ο Γκούμας, ο Δέλλας, ο Νταπίζας, ο Σεϊταρίδης, ο Καραγκούνης, ο Καψής, ο Νικολαίδης, ο Γιαννακόπουλος, ο Φίσας, ο Χαλκιάς, ο Βενετίδης, ο Χαριστέας, ο Ζαγοράκης, ο Λάκης, ο Κατεργιανάκης, ο Καφές, ο Γεωργιάδης, ο Βρίζας και ο Τοπαλίδης βεβαίως, που ήταν ο βοηθός του Ότο Ρεχάγκελ. Η ομάδα των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Κύπρου 2004 θα αποτελείται από τους Μορφή, Νίκο Παναγιώτου, Λάμπρου, Ελευθερίου, Καϊάφα, Σατσά, Θεοδότου, Μάριο Ηλία, Μιχάλη Κωνσταντίνου, Οκά Γιασεμάκη, Μάριο Νεοφύτου, Οκαρίδη, Μιχαήλ Δασκαλάκη, Σταύρο Γεωργίου, Μάριο Χριστοδούλου, Εγκομίτη, Λουκά Κοναφή και Νικόλα Γεωργίου. Με τον Ότο Ρεχάγκελ και τον Πάμπο Χριστοδούλου στον πάγκο των δύο ομάδων. Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 5 ευρώ το κανονικό και 1 ευρώ το παιδικό. Όλες οι εισπράξεις θα πάνε στους εθελοντές γιατρούς. Να πούμε ότι η ιδέα
εμπνευστές της ιδέας αυτής είναι οι ευρωβουλευτές Ελένη Θεοχάρους και Θοδωρής Αγοράκης. Είναι στο ΓΑΣΥΠΗ, είπαμε. Στο ΓΑΣΥΠΗ την Τετάρτη. Ωραία. Πάμε και να δούμε εφημερίδες. Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, Έλπις, κυρίες και κύριοι. Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε? Έχω την Gold News στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Θέλεις να την πεις εσύ? Έλα, δώσε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Gold News. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Ο ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ δήλωσε ευθέως, για να είμαι ειλικρινής, λέει, πλησιάζει η ώρα. Και για ποιον, για ποιο μιλάμε, για τον Μαντούκα? Για τον Μαντούκα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορεί, Ουγγαρία Ελλάδα 0-0, η ελληνική ομάδα ήταν καλύτερη στην Βουδαπέστη, κόλλησε όμως στο 0-0. Ομόνια, γαλλικό κλειδί, ο Γκουλόν αποδεικνύεται λίρα 100 για την Ομόνια. Γελώ γιατί έβαλε τα δύο γκολ με το φιλικό με τη Σαλαμίνα ο Γκουλόν. Σήμερα οι πράσινοι επιστρέφουν στις προπονήσεις. Το δίδυμο της επιτυχίας ΑΕΚ, ο Τσόμας Κρίστιανσεν και ο Τσάβι Ρόκα δημιούργησαν μια ισχυρή ΑΕΚ. Μετά τον Τιμούρ σειρά έχει ο ΠΑΟΣ για την ανόρθωση. Είναι ο πρώτος προπονητής τα τελευταία 6 χρόνια στην μετά και τσπάγια εποχή, που βρίσκεται πολύ κοντά στο να καταφέρει να αρχίσει και να τελειώσει μια σεζόν στην ανόρθωση. Θα αδικήσουν τους εαυτούς τους. Ο Μιλένκος Πόλγαριτς πιστεύει ότι για τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα θα είναι άδικο αν μετά από τόσο μεγάλη προσπάθεια δεν καταφέρουν να φτάσουν στον τίτλο. Και ο δικός μας Μέση, ποιος είναι ο δικός μας Μέση? Ο Γρηγόρης Καστανός, λέει, τον οποίο οι Βέλγοι αποκάλεσαν. Κάστανος, συγγνώμη. Ναι. Ο Γρηγόρης Κάστανος, τον οποίο οι Βέλγοι αποκάλεσαν ο Κύπριος Μέση, έγραψε ιστορία στο γήπεδο των Βρυξελών όταν πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα στο 84. Είναι 17 χρόνων. Μάλιστα. Και είναι στην. Πού αγωνίζε, στη Γιουβέντους, λέει. Στην Ιταλία, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είχαμε κάνει ένα θέμα όταν είχε πάει ο Γρηγόρης Κάστανος πριν ένα ή δύο χρόνια, αν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Και είναι και ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής, λέει, στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ένα μήνυμα που λέει: Έλπις, οι ομάδες μας παίζουν με ξένους και περιμένουμε να έχουμε εθνική. Αυτά έχουν τα Champions League. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα, λέει. Εντάξει, ξέρεις, νομίζω ότι δεν συμβαίνει το ίδιο όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν βλέπω ότι όλες οι ομάδες πλέον έχουν εκείνες τις ενδεκάδες με τους ξένους. Υπάρχουν ακόμη αυτές οι ομάδες που ναι, έχουν σχεδόν ολόκληρη ενδεκάδα ξένους, αλλά δεν ισχύει αυτό που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή την εντύπωση έχω. Ήδη βλέπουμε αρκετούς Κύπριους να ενισχύουν τις ομάδες και κυρίως η Ομόνια και η Ανόρθωση το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω, είναι και το πρόβλημα που έχουν, αλλά και άλλες ομάδες έχουν Κύπριους παίχτες και θα πρέπει να έχουν Κύπριους παίχτες. Αυτό που με έκανε εντύπωση χθες, Έλπις, βλέποντας το Ουγγαρία-Ελλάδα, η αρχική ενδεκάδα της Ελλάδος δεν είχε παίχτη ούτε του Ολυμπιακού ούτε του Παναθηναϊκού, εντάξει, ούτε και της ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ επειδή είναι και πιο σε άλλη κατηγορία, μου είχε κάνει εντύπωση συλλόγους, και ήταν μάλιστα πάρα πολύ καλή η ομάδα. Έτσι είναι. Λοιπόν, το άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί σήμερα και τις επόμενες μέρες, πάμε στον πολίτη. Ένα βήμα από την ιστορική συμφωνία. Ο Σέρτογλου ανακοινώνει σήμερα την απόφαση της Ομοσπονδίας των Τουρκοκυπρίων για υποβολή αίτησης ένταξης στην ΚΟΠ. Για να δούμε τι θα γίνει. 1,5 περίπου χρόνο μετά τη συνάντηση της Ζυρίχης, οι πληροφορίες θέλαν τις τελευταίες μέρες του Τουρκοκύπριου να υποβάλουν αίτηση ένταξη στην ΚΟΠ, για να δούμε τι θα γίνει και αν και εφόσον προχωρήσουν οι Τουρκοκύπριοι. 4 προσθήκες ουσίας στην Ομόνια, σιγά σιγά γεμίζει φαρέτρα στον ΑΠΟΕΛ, η ατυχία με τους αμυντικούς στον Απόλλωνα. Το ξεχνάμε και προχωράμε, υπάρχει ακόμη δρόμος για την εθνική μας, είπε ο Πάμπος Χριστοδούλου. Τα επόμενα 3 παιχνίδια με Ανδόρα εκτός, Ουαλία και Βέλγιο εντός θα καθορίσουν τον τελικό στόχο της Κύπρου. Στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Πολίτη, πρωτιά για Φέτελ. Αυτό έχει να κάνει με την Φόρμουλα 1, ο Σεμπάστιαν Φέτελ, βεβαίως πλέον με το μονοθέσιο της Ferrari, αντίκρισε πρώτος την καρόσημια στον Grand Prix της Μαλαισίας, πετυχαίνοντας την πρώτη του φετινή νίκη και την πρώτη επιτυχία της Ferrari μετά από το 2013. Ο Lewis Hamilton έμεινε στην δεύτερη θέση, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Νίκο Ρόσμπερκ. Δοκιμές από ο νέος προπονητής του Ερμή Αραδίπου.
Είδε στα μάτια της Σακτάρ ο Άρης. Ένα ημίχρονο για Ρίσε. Υπόθεση για δύο, αυτά σε ό,τι αφορά το handball γυναικών. Αυτά από τον πολίτη. Πάμε γρήγορα στη σημερινή Sport Time. Μειώθηκαν οι ελπίδες, ο λόγος για την Ελλάδα. Παρά την πολύ καλή εμφάνιση, δεν κατάφερε να πάρει το ζητούμενο. Μείνε στο 0-0. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Ο κόσμος των σπορ στην Χαραυγή, στο ένθετο, τα πάντα για την Ευρώπη. Στην ομόνια συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι επιτακτική ανάγκη. Ούτε στη Βουδαπέστη κατάφερε να γευτεί τη χαρά της νίκης η Εθνική Ελλάδος. Έπαιξε ως παγκόσμια πρωταθλήτρια η Γερμανία. Υπάρχει πρωτάθλημα, αλλά η σκέψη είναι μόνο στο κύπελλο στην ΑΕΛ. Αναμένεται να πούν πολλά στη σημερινή διάσκεψη τύπου. Ο λόγος βεβαίως για το ΑΠΟΕΛ και είναι τα κριτήρια. Την Νέα Σαλαμίνα, πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα στους Ερυθρόλευκους και δεν αποκλείται να προκύψουν ανεπιθύμητα προβλήματα. Αναμένεται η στέψη για το παραλίμνη. Η ομάδα της Ένωσης με νίκη την τελευταία αγωνιστική στη Ξυλοφάγο θα στεφθεί πρωταθλήτρια στην δεύτερη κατηγορία. Διατηρεί τις ελπίδες της ακόμη και η Πάφος. Ψάχνεται για την επίθεση η Μπαρτσελόνα. Οι Γάλλοι στέλνουν Ζινιάκ στον Ολυμπιακό. Αυτά στο ένθετο της εφημερίδας Κόσμος των Σπορ. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Sport Day της αλήθειας. Τι παίζει με τα συμβόλαια και έχει ολοσόλιδο αφιέρωμα για την ανόρθωση. Η ανόρθωση 2015-16. Η Sport Day αναλύει όλα τα δεδομένα με τους παίκτες του υφιστάμενου ρόστερ και προβλέπει την επόμενη μέρα. Θέμα αυτογνωσία στην Εθνική Κύπρου. Οι δυνατότητες ήταν και παραμένουν περιορισμένες και δεν αφήνουν περιθώριο υπεραισιοδοξίας. Η επόμενη μέρα του 5-0 από το Βέλγιο απαιτεί να καταλάβουν όλοι ότι μπορεί να πετύχει αυτή η ομάδα σε ακόμη μία. Απαιτεί να καταλάβει όλοι τι μπορεί να πετύχει αυτή η ομάδα σε ακόμη μία διοργάνωση. Ασταμάτητος ο Απόλλωνας πήρε φωτιά. Από 7 χρόνια μετά στην ΑΕΚ, πολυεργαλείο βεβαίως ο λόγος για τον Κουλόν στην Ομόνια. Αυτά έχει στο εξώφυλλο εφημερίδα Sport Day Κύπρου. Τελειώσαμε. Λοιπόν, Κατερίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσεις μετά. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Για πάνελ, πασαμάνα, τσίγκους, πασούς, φοιατισμένους, θέλει περίφραξης από την εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο 25-8-19-999. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπης Γεωργίου.